Πήρα την πρωτοβουλία να επισκεφτώ σήμερα εδώ στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης τον Δήμαρχο, τον Γιάννη τον Μπουτάρη, προκειμένου να του εκφράσω την αμέριστη συμπαράστασή μου και τη στήριξή μου μετά από την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε πριν από κάποιες μέρες, το προηγούμενο Σάββατο, από οργανωμένες δυνάμεις της ακροδεξιάς στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Θέλω να επισημάνω ότι δεν πρόκειται για ένα τυχαίο και μεμονωμένο περιστατικό, αλλά πρόκειται για μια σχεδιασμένη και οργανωμένη επίθεση. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν είχε προηγούμενα με αυτούς τους ανθρώπους που του επιτέθηκαν. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν πήγε για πρώτη φορά σε αυτή την εκδήλωση για να τιμήσει τον ποντιακό ελληνισμό, τη μέρα μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, πηγαίνει κάθε χρόνο, αλλά αυτή τη φορά κάποιοι είχαν σχεδιάσει, αυτό ήταν απολύτως φανερό και από τα βίντεο που έχουμε στη διάθεσή μας, να του επιτεθούν, όχι απλά να τον προφυλακίσουν, αλλά να του επιτεθούν βία με στόχο ακόμα και να τον δολοφονήσουν. Και την ίδια στιγμή που το οργανωμένο αυτό σχέδιο εξελίσσονταν, κάποια πολιτικά πρόσωπα συνέχιζαν μπροστά στις κάμερες να στρώνουν το χαλί σε αυτόν τον εσμό της ακροδεξιάς και να δημιουργούν το πολιτικό υπόβαθρο δικαιολόγησης των αποτρόπιων πράξεών τους. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει μια μακρά παράδοση. Έχει μια μακρά παράδοση αγώνων και υπεράσπισης της δημοκρατίας, αλλά έχει και μια μακρά παράδοση ενός μαύρου μετόπου. Παλιότερα το αποκαλούσαμε παρακράτος, ενός μετόπου εθνικισμού, ρατσισμού, μυσαλλοδοξίας. Ο Γιάννης ο Μπουτάρης είναι ένας δήμαρχος που ανέλαβε πριν από μερικά χρόνια τη δημαρχία μιας πόλης η οποία ήταν βυθισμένη στη διαφθορά, στα σκάνδαλα, στα χρέη και κατάφερε, μπορεί να διαφωνεί κανείς μαζί του πολιτικά σε πολλά πράγματα, όμως πρέπει να το πιστώσουμε ότι κατάφερε να έχει σήμερα μια πόλη η οποία παλεύει να λύσει τα προβλήματά της, μια πόλη ανοιχτή, μια πόλη δημοκρατική. Και η Θεσσαλονίκη πρέπει να μείνει μια πόλη δημοκρατική. Άκουσα τον Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα να λέει ότι σκοπεύει να φτάσει στα 100 και σκοπεύει να είναι για πολλά χρόνια Δήμαρχος. Εγώ σήμερα τον ενεθάρρυνα να συνεχίσει, είτε θέλει είτε όχι συμβολίζει αυτόν τον αγώνα που δεν είναι ένας αγώνας ενός κόμματος, αλλά είναι ένας αγώνας κάθε δημοκρατικού πολίτη για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Υπ' αυτή την έννοια τον ενθάρρυνα να μπει μπροστά και επειδή το μαύρο μέτωπο νικέται πολιτικά και στην κάλπη, να μπει μπροστά ηγούμενος ενός ευρύτερου δημοκρατικού προοδευτικού μετόπου, ώστε η Θεσσαλονίκη να μην γυρίσει πίσω. Η Θεσσαλονίκη να παραμείνει μια πόλη ανοιχτή και δημοκρατική. Είχαμε βεβαίως την ευκαιρία να συζητήσουμε και μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Όμως εγώ θέλω να μείνω σε αυτά, διότι η παρουσία μου έχει και έναν συμβολισμό αλλά και μια ουσία. Η ουσία είναι η στήριξη που παρέχω στην προσπάθεια του Δημάρχου να υπερασπιστεί τις δημοκρατικές παραδόσεις αυτής της πόλης για λογαριασμό όλων των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω καταρχήν τον Πρωθυπουργό που είχε αυτή την ευγενή καλοσύνη να έρθει για να μας συμπαρασταθεί, αν θέλετε, στην περιπέτεια που περάσαμε.
περιπέτεια αυτή δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, όπως το είπε και ο πρόεδρος, ήταν ξεκάθαρα οργανωμένη. Το αντιληφθήκαμε επί τόπου. Ήταν ξεκάθαρα οργανωμένη. Δεν ξέρω τι τελικό σκοπό είχαν. Εκείνο που ξέρω όμως είναι το ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε. Τα τρία στρατιωτάκια που τιμωρηθήκαν με φυλακή, αυτά είναι παιδικά παιχνίδια. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να φτάσουμε στη ρίζα, να φτάσουμε να δούμε από πού ξεκίνησε η ιστορία. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο για τα καλά λόγια που είπε για τον αγώνα που κάνουμε για την πόλη. Να υπογραμμίσω, και όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Όταν λέω ότι θα είμαι δήμαρχος μέχρι 100 χρονών, ενώ προφανώς αντιλαμβάνεστε το ότι αυτή η πόλη δεν πρέπει να αλλάξει δημοτική αρχή για τα επόμενα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να αλλάξει, δεν επιτρέπεται να επιστρέψουμε πίσω στο μαύρο σκοταδισμό, στο φασισμό που δεν παίζει ρόλο αν είναι ακροδεξιή, ακροαριστερή ή οτιδήποτε. Ο φασισμός είναι ένας. Ο φασισμός είναι ό,τι λέω εγώ και τίποτα άλλο. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει παράδειγμα δημοκρατικής πόλης. Και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους μετά. Εάν ξεκαθαρίσουμε ότι αυτός είναι ο στόχος και αυτός είναι ο αγώνας, η Θεσσαλονίκη να είναι μια κατεξοχήν δημοκρατική πόλη, τότε τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μένα ή το Κοιτάξτε, έχω επανειλημμένως τοποθετηθεί για το θέμα που με ρωτάτε, το θέμα των εκλογών. Νομίζω ότι καταρχάς θεσμικά έχουμε ήδη πάρει την απόφαση να πάρουμε την πρωτοβουλία να απεμπλακούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι η θητεία της παρούσας κυβέρνησης ολοκληρώνεται το φθινόπωρο του 2019. Έχω πολλάκι τοποθετηθεί γι' αυτό. Με την ευκαιρία του ερωτήματός σας να το επαναλάβω. 3 χρόνια τώρα παλεύω και παλεύουμε για να βγει η χώρα από τα μνημόνια. Και με το που θα βγει η χώρα από τα μνημόνια, θα έχουμε μπροστά μας ως κυβέρνηση άλλο ένα χρόνο, με βάση τη θεματική μας θητεία, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα έργο σε αυτά τα πλαίσια, βεβαίως, που έχουμε, τα δημοσιονομικά, αλλά ένα έργο το οποίο δεν θα είναι στα πλαίσια των συμφωνιών μας με τους εταίρους και της στενής πειθαρχίας και επιτροπίας, αλλά θα είναι οι δικές μας αποφάσεις, το δικό μας έργο. Θα έχουμε λοιπόν ένα χρόνο μπροστά μας γι' αυτό. Θα έπρεπε να ήμουν ανόητος για να μην επιθυμώ να το ζήσω και αυτό, να είμαι ένας πρωθυπουργός μιας χώρας που θα αποφασίζει μόνη της και όχι κάτω από την αυστηρή επιτροπή. Τώρα, γιατί διαρκώς δυνάμεις αντιπολίτευση επιμένουν σε αυτό, είναι προφανές γιατί επιμένουν, διότι ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. Γνωρίζουν ότι αν αυτό συμβεί, θα υποστούν κατά πάσα πιθανότητα μια ήττα αδεινή και στις επόμενες εκλογές, γι' αυτό θέλουν να μην προλάβει αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά να διαχειριστούμε τη χώρα σε καθεστώς ελευθερίας και μη μνημονιακής επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε εξελίξει πίσω. Θα έχουμε, θα έχετε τη συνάντηση σε λίγες μέρες με τον μονομαχικό. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση η οποία είναι ευαίσθητη, είναι κρίσιμη, έχουν γίνει βήματα μπροστά. Εμείς προχωράμε υπερασπιζόμενοι μια εθνική θέση και μιας και βρίσκομαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, να το πω και αυτό, διότι ακούω ορισμένους οι οποίοι λένε μην παραδώσετε. Εδώ εμείς επιδιώκουμε να πάρουμε πίσω κάτι, όχι να παραδώσουμε κάτι, το οποίο εδώ και 70 χρόνια έχει παραδοθεί από άλλους, όχι από εμάς. Οι βόρειοι γείτονές μας, εδώ και πάνω από 70 χρόνια, έχουν μια κρατική οντότητα, είτε στα πλαίσια της Ιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, είτε ως αυτόνομο κράτος αργότερα μετά τη διάλυση Ιουγκοσλαβίας, που λέγονται Μακεδονία. Και φέρουν ένα όνομα το οποίο, χωρίς κανένα άλλο προσδιορισμό, είναι ένα όνομα το οποίο παραπέμπει στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και στη βαριά πολιτισμική κληρονομιά
της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτό πάμε να πάρουμε πίσω. Δεν είναι εύκολο. Κάποιοι ανόητοι λένε πάτε να δώσετε. Πάμε να πάρουμε, δεν πάμε να δώσουμε. Και πάμε να συμφωνήσουμε και με τους γείτονές μας, που βεβαίως αυτό είναι το οξύμορο, ότι έχουν μια κρατική οντότητα που επί 70 χρόνια λέγεται Μακεδονία, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο και την ιστορική αυτή διαδρομή. Έχουν ρίζες σλάβικες και αλβανικές και το παραδέχονται οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, το να κερδίσουμε έναν προσδιορισμό μπροστά από το όνομα Μακεδονία είναι μια μεγάλη νίκη. Και ακόμα μεγαλύτερη, να συμφωνήσουμε ότι άλλο πράγμα η δική μας Μακεδονία που έρχεται από τη μακρά παράδοση του αρχαίου ελληνικού κόσμου, και άλλο η δική τους παράδοση και το δικό τους πολιτισμικό πρόσημο. Δεν το αγνοούμε, δεν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει, θεωρούμε όμως ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα και θεωρούμε ότι είναι καιρός να συνυπάρχουμε, να συνεργαζόμαστε και να ζούμε ειρηνικά προς όφελος της περιοχής μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.